Καλησπέρα Τεκμάνια, σήμερα έχω μια έτσι, λίγο ξεχωριστή συσκευή, ε, δύο συσκευές συγκεκριμένα στο πακέτο του ενός και ο λόγος για τα TAPO σε 420S2. Εδώ είμαστε. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες ασφαλείας με ανάλυση 2K να δούμε έτσι λίγο το κουτί έρχονται στα 2,5 Ε, είναι για εξωτερικό και εσωτερικό χώρο γιατί έχουν και IP65 πιστοποίηση οπότε είστε καλυμμένοι και από τα θέματα του καιρού και όπως βλέπουμε και εδώ πέρα στο κουτί είναι wire free ασύρματες 2K QHD Crystal Clear View ανάλυση με μπαταρία, δεν χρειάζεται καλά δηλαδή το απλά το βάζει στον τοίχο και τελείωσε ή όπου θες να το βάλεις ε, με 180 ε, μέρες αυτονομία της μπαταρίας εδώ έχει αστερίσκο και δεν ξέρω που πάει ο αστερίσκος αλλά θα σας πω η μπαταρία εξαρτάται και από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος όσο πιο κρύα η θερμοκρασία τόσο λιγότερη η αυτονομία δηλαδή αν το βάλουμε στους μειών 24 θέλω να το βάλετε ε, κάπου σε ξέρω εγώ, μια περιοχή που έχει χιόνια για παράδειγμα και πάρα πάρα πολύ κρύο δεν θα δείτε 180 ημέρες θα δείτε 20-30 μέρες εκεί αλλά σε νορμάλες συνθήκες άνω των 5-6-7-10 βαθμών θα δείτε 180 ημέρες. Έχει full color night vision, οπότε έγχρωμιο night vision. AI detection και notification, αναγνωρίζει ε, ποιος περνάει, αν έχει κίνηση, αν είναι άνθρωπος, αν είναι ζώο, αν είναι κάτι άλλο, αυτοκίνητο κτλ. Ε, starlight sensor, είναι οι αισθητήρε που πρακτικά ε, παίρνουν το φως και δίνουν και το ε, beam για να βλέπει η κάμερα σε χαμηλό φωτισμό και IP65 water and dust resistant τα βάζει όπου θέλεις ε, γιατί έχει μεγάλη μπαταρία okay. Εδώ είναι πάλι αυτά τα χαρακτηριστικά, wire free, sound και alarm, light alarm, βαράει συναγερμούς και ε, ακούγεται και ήχος, two-way audio, οπότε αν κάποιος μπουκάρει μέσα ή κάποιος έρθει να courier για παράδειγμα από το κινητό, που λες φίλε δεν είμαι εδώ, ας το εκεί και θα το πάρω ή ψηλέ, μάζευτα και σηκωθεί γιατί καλούν, να καλούν την αστυνομία. Και έχει κάποια ε, storage choices παίρνει μια SD μέχρι 256GB και φυσικά έχουμε και το cloud, η υπηρεσία που δίνει η εταιρεία έτσι ώστε αν μπει κάποιο και σου πάρει την κάμερα και την κάμερα μαζί ε, να έχεις την εικόνα του στο cloud και να μην τη χάσεις ποτέ των ποτών ε, Στη συσκευασία βλέπουμε δύο κάμερες με τις μπαταρίες τους, το hub USB adapter, USB cable DC power adapter Mounting Screws ναι, ένα template για να δούμε πως θα το βιδώσουμε τα bracket της κάμερας και τον οδηγό οι SD πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά οι micro SD πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά λοιπόν λοιπόν ΟΚ ε, okay. ήρθε η ώρα να το ανοίξω καλό μου μαχαιράκι εδώ, κοφτερό μου μαχαιράκι μια εδώ και αυτό ήταν όλο δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω Α, έχουμε και στο πίσω μέρο οι κονίτσε. Το night vision και πώ είναι το full color night vision και full color light vision με το starlight sensor. Ε, στην ουσία, ανάβει φω ε, και smart AI detection και notification. Αναγνωρίζει ανθρώπου, κατοικίδια, αυτοκίνητα και σου λέει φιλέα, Το ζώο κουνήθηκε, ξέρω εγώ. Δεν είναι το ο συναγερμό ή η ειδοποίηση αν αναγνωρίσει κάποιο ζώο στο σπίτι. Οπότε, αν έχει κάποιο ζώο, δεν σου πάει τα σηκώτια με ειδοποιήσει και με συναγερμού. Η τιμή, όπω είπα, είναι στα 2,5 εκατοστάρικα. Μπορεί να σα φαίνεται πολύ, αλλά δεν είναι καθόλου πολύ. Είναι πολύ value for money η φάση. Έχοντα δύο κουμπάρου που ασχολούνται με συστήματα ασφαλεία και δίκτυα κτλ., μου λένε και οι δύο ότι είναι καλή φάση για 2K ανάλυση και για ε, ε του εξωτερικού χώρου είναι πολύ πολύ καλή τιμή. Λοιπόν, κάπως ανοίγει τώρα αυτό. Από εδώ φαντάζομαι. Και θα το γυρίσω έτσι. Α, τακτοποιημένα όλα, τι ωραία. Θα βρούμε λοιπόν στο εσωτερικό το βιβλιαράκι με το Quick Start Guide. Οκ. Okay. Αυτό φαντάζομαι okay, για τις... ας τα σύρματα. Εδώ θα βρούμε το hub. Ε, δεν παίρνει κάρτα ξεχωριστά η κάθε κάμερα. Συνδέονται τα σύρματα στο hub και από εδώ. Θα το βγάλω κιόλα. Συνδέεται με Ethernet στο router μας. Από εδώ παίρνει ενέργεια και microSD. Να τη βάλουμε μιας και το έχουμε στα... Εδώ έτοιμο. έλα ΟΚ, okay, μπήκε και η micro sd εδώ είναι και το ηχείο από κάτω για να βαρέσει συναγερμός Σύνκα από εδώ για να δει της κάμερας και reset στην άκρη αυτό εδώ είναι οι δύο μπαταρίες συγκεκριμένα 19,24 βατόρες είναι η κάθε μπαταρία λιθίου ΟΚ. Okay και εδώ η δεύτερη μία για κάθε κάμερα τι άλλο έχουμε εδώ μέσα αυτό είναι για το ρεύμα του hub έτσι και αυτό είναι για να φορτίζουμε τις μπαταρίες μέχρι και αυτή δίνουν φορτιστή για ε, τη συσκευή Με στα κινητά όχι που αυτό που θέλει 180 μέρες αυτονομία και θέλει φόρτιση σπάνια. Εδώ είναι τα brackets για να ε, το βάλουμε σε τοίχο ή σε κάποιο, ε, κάποια επιφάνεια. Και να δούμε γιατί λέω επιφάνεια. Και εδώ είναι οι δύο κάμερες. Α, τι ωραία. Αχ. Οκ. Okay. Θα το δούμε στη συνέχεια την, την κάθε κάμερα. Και εδώ η δεύτερη. Ωραία. Τα πάμε. Αχ! Εδώ είναι η οδηγή. Πρακτικά το κολλάς στον τοίχο και σου λέει πού να τρυπήσεις για τις βίδες. Για να το βάλεις σε τοίχο. Παιδιά, είναι φούλε εξοπλισμένο. Ε, Quick Start Guide εδώ. Και έχει καλώδια Ethernet για να συνθούμε στο router και USB micro USB, δυστυχώ, δεν ξέρω γιατί, εδώ είναι ενσταση USB τα υψή έπρεπε, για να φορτίσουμε την μπαταρία της κάθε κάμερας. Κάτι άλλο μέσα όχι και σου και τις βίδες και τα ούπα για να το βάλεις σε τοίχο. Λοιπόν, το βάζω αυτό στην άκρη, να είναι και προσβάσιμο, για να μπορώ να παίρνω πράγματα από μέσα. Και νούμερο ένα, Να βάλω το hub. Έχω φέρει πολύ γκριζο εδώ. Τα ρεύμα και Θα δώσω λίγο εδώ να συνδέσω το hub. Και με Ethernet, δεν είναι το router μου, αλλά είναι Ethernet που βγαίνει από τη Εδώ. ok. Okay. Έχει κάποιο διακόπτη να ανοίξει. Όχι. Και να δούμε τις κάμερες. Ξε, να το... Εδώ είναι η κάμερα. Εδώ είναι βίδα για να το βάλεις κάπου έτσι. Θα το βάζει. Και βίδα πίσω για να το βάλεις από την άλλη. Πρακτικά ανοίγεις αυτό. Από το ένα άμα θες τη βάζει λοιπόν στο περίπου έτσι, να στέκεται, ή από πίσω για να τη βάλει σε τοίχο. Και εδώ έχει σιλικονούχο τέτοιο για να φορτίσει την μπαταρία χωρίς να την βγάλεις για τις 180 ημέρες αυτονομίας. Λοιπόν, ανοίγω από εδώ και τραβάω, έχουμε και shielding εδώ πέρα για τα νερά και εδώ έχουμε κουμπάκι sync και εδώ μπαίνει η μπαταρία. Λοιπόν, η μπαταρία μπαίνει έτσι, και πιέζουμε. Α, θεωρητικά πρέπει να βρει εδώ πέρα την εγκοπή. Okay. Βλέπουμε την μπαταρία. Έχει και εδώ πέρα micro USB για να φορτίσουμε απευθείας την μπαταρία, χωρίς την κάμερα. Να βγάλουμε την μπαταρία, αν το έχουμε σε τείχο, να το πάρουμε μέσα, να φορτίσουμε όσο ώρα χρειαστεί και να τελειώνει η υπόθεση εκεί. και κλείδωσε κόκκινο το λαμπάκι, να βοσβήνει κόκκινο πράσινο. Ωραία. Και να φτιάξω και την άλλη. Βάζει έτσι. Μπαταριούλα μέσα. Εδώ σου λέει και το πόσο είναι άδεια και γεμάτη έχει κάποια LED τέλος πάντων για να σου λέει εδώ κοκκίνη πράσινη κοκκίνη πράσινη να και αυτή και ε, να πάμε στο κινητό πρέπει να κατεβάσουμε την εφαρμογή της ε, tapo εδώ. την έχω γιατί έχω smart plugs εδώ φάση και του λες θέλω πρέπει να περάσουμε πρώτα το hub συγκεκριμένα το hub αυτό είναι το H200 Οκ, okay. το λαμπάκι έχει ένα λεντάκι εδώ πέρα, είναι ήδη πορτοκαλί, amber. Turn on location enable, όταν το χρησιμοποιώ. Οκ. Okay. Για να δούμε. Βρήκα λοιπόν το hub, άστο το προς το παρόν μπασκά, Τα από hub techmaniacs, tm. Next. θα το βάλω στο hallway λογικά θα μπει στο router αυτό το εικονίδιο μια χαρά είναι αυτό και checking πες να βγάλει firmware update να το το κάνω και συνεχίζω και σου λέει να βάλουμε συσκευή στο hub μας εμείς έχουμε τη σε 420 ε... Ναι, σου λέει πώς να βάλεις την μπαταρία μέσα και red and green. Βλέπουμε εδώ και οι δύο κάμερες, Αναποσβήνουν κόκκινο και πράσινο. Οκ, okay. τις είδε και τις δύο, Θα ανοίξουμε την πρώτη να συνδεθεί. Να πούμε ότι η σύνδεση είναι με Wi-Fi στα 2,4 GHz. Δεν έχει το bandwidth του Wi-Fi 5 ή του 6, αλλά δεν χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, έχει μεγαλύτερη, πιάνει μεγαλύτερε αποστάσει και έχει μεγαλύτερη διεισδυτικότητα. Οπότε περνάει μέσα από τείχου για να είναι κομπλέ. Οκ. Okay. Τα από κάμερα. 1, Να την ονομάσω. Και αυτή θα μπει, να προσωρινά βάλτο στην κουζίνα και δώσ' του μια εικόνα τέτοια ΟΚ okay. Add another device σε 420 Next All ready red and green είναι αυτή εδώ Συνδέθηκε τα από κάμερα 2 Next Αυτή θα μπει στο living room μπαίνουν και έξω για παράδειγμα αφήσεις, έτσι κλασικά και είναι σύνηθες να μπαίνουν έξω λοιπόν next done αυτές τις δύο κάμερουλες έχουμε και σου λέει πάρτε εδώ και εδώ να πάμε εδώ πέρα λοιπόν <Λεσίλυνα> <Λεσίλυνα> ναι ε, ήρθε λίγο μετά τα Χριστούγεννα οπότε φαντάζομαι ε, είναι το Χριστουγεννιάτικο φάση οπότε μπορείς να βάλεις και άλλα πράγματα <Λεσίλυνα> να παίζουνε, alarms εδώ να λες και σε πυρηνικό υποβρύχιο. <Κι> Δυνατά παίζει. <Κι> 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 Εγώ θέλω αλάρμ γιατί θέλω κάτι <Κι> να τρομάξει ο άλλος. <Κι> Ωραία. Και πόση ώρα θα παίζει. Οκ, okay, κόμπλε. Και από εδώ βγάζει τα pair devices ε, και σου λέει ε, micro SD. Θέλει format γιατί τώρα την έβαλα. Τελείωσε. Έχω βάλει μια 32 γιγά μέσα. Οκ. Okay. Και εδώ είναι και το playback από την κάθε κάμερα. Λοιπόν, κάμερα playback εδώ, στο βγάζει και εδώ, πόσο έχει πιάσει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Device sharing, σε πόσους θες να τη στείλει για να βλέπουν και εκείνη, θα μας η σύζυγο, στα παιδιά, ξέρω εγώ, στους γονείς. Οκ, okay. μια χαρά. Και πάμε στην κάθε κάμερα. Welcome to Tapo Camera. 2Q, 2K QHD ανάλυση ε, με 1,7 φορές περισσότερα pixels από το 1080p, είναι σχεδόν 2 φορές περισσότερα ε, Providing ναι, για καλύτερα βίντεο και φωτογραφίες, customized AI detection, στα light mode, ε, ανάβει τα, τα προβολάκια εδώ για να δώσει φως και να τρομάξει που πάει να μπει μέσα, power saving mode, ok, got it. Λοιπόν, Αναγνωρίστηκε λοιπόν τα recordings μα θα πάνε στην κάμερα και συνδέεται στην καμερούλα. Λοιπόν, πάμε στην κάμερα. Εδώ βλέπουμε ότι έχει 54% μπαταρία. Το λέει εδώ και 54% η άλλη. Έτσι συνθήσεται γύρω στο μισό με 60% μπαταρία για να μην χαλάει όταν αποθηκεύεται στην αποθήκη που ήταν πριν έρθει εδώ. Τα από Care Cloud σου λέει πάρε 30 μέρες free trial και μετά τα σκάς. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά νομίζω αξίζει αν έχουμε κάτι που θέλουμε να προστατεύσουμε έτσι πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, Νομίζω αυτή είναι αυτή, ναι. Θα το βάλω full screen. Person detected, κατευθείαν. Και έχει πάρα πάρα πολύ καλή ποιότητα. Και αν ανοίξω... Θα το γυρίσω εδώ. Αν ανοίξω και τον ήχο από εδώ. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Κακή λέει, αυτό. Οπότε two-way μπορούμε να κάνουμε ε, voice call. Ναι. ναι. Και έχει το ηχείο του εδώ πέρα. Το Οπότε το μπορείς το να παίξεις μπαλίτσα. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Τώρα θα γίνει της ποπίς, Οπότε... Μπορεί να συνομιλήσει με τον άλλον κανονικά. Privacy mode. Να κλείσω τον ήχο από mode. εδώ. Is active. Streaming και recording are disabled to protect your privacy. Όταν δεν θες να είσαι... Όταν είσαι... Κυκλοφορείς σπίτι χωρίς ρούχα, ρε παιδί μου. Έτσι. Πατάς privacy mode και το streaming και το recording. Δηλαδή δεν μπορεί να καταγράψει ή να... Ε... Ε, το δει κάποιο άλλο από μακριά για κάποιες, τις ώρες που θέλεις εσύ το privacy mode ok, exit privacy mode τα αποκαίρι ο αποθηκευτικός χώρος playback και σου βγάζει εδώ τα playback τα προηγούμενα και εδώ το πάει και στην ταχύτητα που θέλεις alarm off a ok σταμάτα ναι <can> 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 <himself sound> <stopped. can> Ε, πάρα 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 πολύ ωραία 2K λοιπόν το βίντεο μπορούμε και σε 720p άμα θέλουμε τέτοιο και ε, day mode, night mode και auto τώρα νομίζω να κλείσω τα φώτα τι να κάνω, όχι ε, να το βάλω να το βάλω σε πιο χαμηλό φωτισμό από εδώ κάτω ναι εδώ είναι το Night Mode, είναι πιο σκοτεινά από κάτω, το οποίο είναι και έγχρωμο, δεν είναι προφανώς τόσο ζωντανά τα χρώματα, αλλά βλέπεις χρώματα κανονικά. Μπομπα. Πάρα πάρα πολύ ωραία. <coughs> Να δούμε και λίγο τις ρυθμίσεις της κάμερας. Εδώ. Ε, battery status. Okay, σου λέει 54% με 6 events, θεωρητικά σου λύνει 180 μέρες με καμιά εικοσαριά events θα κάνουν trigger την ημέρα, να περνάνε δηλαδή μπροστά από την κάμερα να, να στέλνει και καταγραφή ε, power saving mode εδώ ε, always off το χοβάλι ε, στην ουσία όταν ε, δεν περνάει κάτι μπροστά, κλείνει η κάμερα και ενεργοποιείται να ξαναπεράσει κάτι μπροστά λοιπόν ε, ε, το tapo carefree το trial αυτό που λέγαμε πριν. Night mode settings έχει το black and white mode, color mode και smart mode ανάλογα με το τι αναγνωρίζει. Μια χαρά. spotlight brightness στο full θέλω εγώ έτσι να τυφλώνει. Detection και alerts AI detection, motion detection, wake up sensitivity, πόσο ευαίσθητο θέλουμε να είναι σε κίνηση, activity notifications, βάλε rich notifications έτσι για να γουστάρουμε, όχι γιατί θέλει τα από care, ε, camera alarm, όταν αναγνωρίσει ε, κίνηση βαράει για να τρομάξει όποιον μπαίνει μέσα, αυτό είναι καλή φάση όταν φεύγουμε από το σπίτι από το χώρο. Ε, το ενεργοποιεί και αν περάσει κάποιο έρθει στην πόρτα, αρχίζει και βαράει αυτό και σιδοποιεί και σένα προφανώ. Micro SD card good, micro SD card recording, recording schedule. Ε, του λες Θέλω αυτέ τι ώρε και μέρε να καταγράφει. Clip settings, πόση ώρα θέλουμε να είναι το κάθε clip, μέχρι ένα λεπτό. Ε, record buffer, okay, όταν να σταματάει, όταν δεν βλέπει κίνηση, να συνεχίζει να γράφει για 6 δευτερόλεπτα, μέχρι να ξανάρθει το θέμα στο. Ε, στο, στο, στο πλάνο μας και maximum clip length 30 δευτερόλεπτα μπορούμε να το πάμε και 120 δευτερόλεπτα, 2 λεπτά από την ώρα που θα αναγνωρίσει η κίνηση. Video quality εγώ θέλω 2K. Advanced settings, privacy mode κτλ. Voice call mode standard και compatible. On-screen display settings, εντάξει, να δείχνει το logo, να δείχνει κάποιο κείμενο. Connected hub, camera signal great, καλά δίπλα είναι, έτσι. Αλλά γενικά με το Wi-Fi, στην ουσία, ναι είναι, στα 2,4 γίγα, οπότε θα είναι κομπλέ. Το hub είναι με Ethernet, οκ, okay, λογικό, μόνο Ethernet έχει. Αυτά από ρυθμίσεις. Λοιπόν τίμια κάμερα. Είναι 2,5 κατοστάρια και για τις δύο. Έτσι. Ε, θέλω να δω. Αν πατήσουμε εδώ το φωτάκι, παπ, ανάβουν τα LED για να φωτίσουν το χώρο. Κομπλέ, άμα είναι πολύ σκοτά. Οπ, ενεργοποίησε και το alarm. Πέσω detected. Alarm off. Ναι, έχω χαμηλώσει για πριν τις κλήσεις που κάναμε. Ε, και από εδώ κλείνει. Μπορεί να ήταν όταν ενεργοποιείται, ανοίγει φωτά, βαράνεσαι να Καταγράφει, σου ανοίγει να μιλήσει, κτλ. Πού κομπλέ. Και ειδικά για τι μέρε τις, ε, και τι εποχέ που ζούμε, νομίζω ότι είναι καλή φάση να έχουμε μια τέτοια καμερούλα. Εδώ είναι και η βάση. Οπότε είναι και εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. από εδώ ξεκλειδώνει αυτό για να του δώσεις και μια κλίση που θες και σφίγγεις για να κλειδώσεις οπότε είναι πολύ πολύ κομπλέ αρκετά ευρυγόνιος και ο φακός και πολύ πολύ καλή ποιότητα να γράψω και κάτι να το βάλω στο βίντεο Hello. Μια χαρά. Νομίζω πως είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Θα δούμε και τον ήχο βέβαια στο βίντεο και φωτογραφία φυσικά μπορούμε να τραβήξουμε όταν όλο είναι και ψάχνει και κοντά στην κάμερα πάτε σε ένα κλακ. Και τόσο σε αποθηκευτικό ε, χώρο playback και memory βλέπουμε εδώ σου λέει person άμα είναι κατοικίδιο σου λέει κατοικίδιο άμα είναι όχημα σου λέει όχημα έχει πάρα πάρα πολλές επιλογές και αν φύγουμε πίσω και πάμε στο hub per devices micro sd τα από κάμερα 2 playback εδώ είναι που σε έδειξα το στο χαμηλό φωτισμό εδώ είναι κινήσεις. Σου λέει 33 MB. Και στη μνήμη έχουμε την φωτογραφία. Η οποία είναι καλή, δεν είναι κακή. Έτσι. Και το βίντεο που τραβήξαμε προηγουμένως. Και να κάνεις download στο κινητό αν είσαι μακριά. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική καμερούλα. Σε καλή τιμή. Γιατί πρακτικά βγαίνει 125 ευρώ η μία. Και είναι κάμερα εξωτερικού χώρου με τρομερή ανάλυση 2K που δεν είναι σύνηθες, είναι το 1080, 720 είναι οι κάμερες, με τρομερή αυτονομία, με, 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 τα οποία θα σας βοηθήσουν να νιώθετε μια άνεση όταν δεν είστε στο σπίτι ή όταν είστε σπίτι και θέλετε να παρακολουθείτε τους υπόλοιπου χώρους ή στο γραφείο είτε οτιδήποτε. Αν έχετε παιδάκι, για παράδειγμα, είναι χρήσιμο, χρήσιμο. Αυτά λοιπόν από εμένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, thumbs up. Σαν να έχετε κάνει ήδη, link ασχολούμαι στην περιγραφή. Καμπανάκι να παίρνετε το και να είστε όλοι καλά. Να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο. Τα λέμε.